Θα πραγματοποιηθεί και φέτος για 17η συνεχή χρονιά η ανθοκομική έκθεση στην κοινότητα της Μονόβρησης του Δήμου Μενουήλ Παπά. Η έκθεση ανοίγει τις πύλες στις 13 Μαΐου, ενώ ο αγιασμός θα γίνει το βράδυ της ίδιας ημέρας για όσους αγαπούν χρώματα και αρώματα. Με την ανθοκομική, ναι, την επόμενη εβδομάδα, 13, 14, 12 νομίζω, την Πέμπτη θα είναι, αλλά τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 13 του μηνός και περιμένουμε όλο τον κόσμο, όλους τους δημότες του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και όπως είπα και όχι μόνο όλου του νομού, φέτος θα υπάρχουν, είναι λίγο πιο συμπτυγμένοι, αλλά θα υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι οι οποίοι θα είναι καλεσμένοι και από άλλους νομούς και νομίζω και οι εκθέτες θα εκθέσουν τα λουλούδια τους, τα λαχανικά τους και θα μπορούν να, οι επισκέπτες να αγοράζουν και να επισκεφτούν τα ωραία, την ωραία τους έκθεση. Να σημειωθεί παράλληλα πως κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν αλλά και να προμηθευτούν τα αγαπημένα τους λουλούδια. Βεβαίως είναι από τις κεντρικές μας εκδηλώσεις και υπάρχει τρόπος να την εμπλουτίσουμε και να την αναπτύξουμε και περαιτέρω, αν φυσικά θέλουν και ήδη οι ίδιοι οι χωριανοί της Μονόβρησης. Ναι, υπάρχει ανταπόκριση. Εντάξει, υπάρχει λίγο φέτος και στενότητα, αλλά νομίζω ότι θα πάνε καλά. Τουλάχιστον οι προηγούμενες χρονιές πήγαν πάρα πολύ καλά. Από την Δημοτική Αρχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, ωστόσο, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ενώ αναμένονται και επισκέπτες αλλά και εκθέτες και από άλλες περιοχές της χώρας. Από άλλες πόλεις δεν γνωρίζω ακόμη ποιοι έχουν συμμετοχή, για να είμαι ειλικρινής, ούτε και τα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν. Έχουν γίνει όλες οι προσκλήσεις και όλες οι προϋποθέσεις για να γίνει η έκθεση. Απλά δεν γνωρίζω πόσα άτομα ακόμη θα είναι τα περίπτερα που θα στηθούν εκεί στην ανθοκομική της Μονόβρησης. Σας περιμένουμε όλο τον κόσμο των νομού Σαρών να έρθει να επισκεφτεί την έκθεση.